Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ο Σωκράτης χαιρετίζει τη σημερινή μαζική κινητοποίηση, συνέχεια μια σειρά προηγούμενων αγωνιστικών δράσεων που οργανώθηκαν με πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, είμαστε ξανά στο δρόμο για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που έχει στο στόχαστρο τη δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης εναρμονιζόμενο με τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ εδώ και χρόνια επεξεργασμένες. Ένα προς ένα τα άρθρα του καταδεικνύουν την αδυσόπιτη επίθεση της κυβερνητικής πολιτικής σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και στην λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Παρά την τελευταία δήλωση της Υπουργού ότι δήθεν δεν θα ισχύσει το ανώτατο όριο των 24 και 26 μαθητών σε μια προσπάθεια βέβαια να διασκεδάσει τις επιπτώσεις για το πολυνομοσχέδιο, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι στοχεύουν σε περικοπές τάξεων, τμήματων, αλλά και σε απολύσεις εκπαιδευτικών. Χτυπούν ως το κόκαλο τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με την ενίσχυση των δεξιοτήτων σε βάρος της γενικής παιδείας και με την απαγόρευση να υπάρχουν τμήματα κάτω των 20 μαθητών. Επέζουν εκπαιδευτικούς και γονείς, κυβέρνηση και υπουργείο, όταν προφασίζονται πλασματικά κενά στα σχολεία. Τα σχολεία που θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, σαν επιχειρήσεις και των οποίων το όποιο παραγόμενο εκπαιδευτικό προϊόν θα μετριέται με τη μεζούρα της ανταγωνιστικότητας για να συνεχίζουν να υπάρχουν. Ατομική ευθύνη και υπόθεση των εκπαιδευτικών και των γονιών, το πώς θα βρίσκουν λύσεις για να καλύψουν τις ανάγκες του Υπουργείου στο σχολείο. Ενώ ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για παραπέρα διείσδυση διαφόρων φορέων, άσχετων με την παιδαγωγική πράξη, βλέπε ΜΚΟ και άλλους καλοθελητές ιδιώτες. Η αξιολόγηση συνιστά το επιστέγασμα για τον έλεγχο πραγματοποίησης όλων των παραπάνω κατευθύνσεων. Τα προηγούμενα δεν είναι κεραυνός σε νεκρία. Γίνεται βέβαια μια προσπάθεια να τονιστεί ένα δίθεν δίπολο συντήρησης προόδου στο πλαίσιο μιας ρηχής αντιπολιτευτικής ρητορικής για να ξεπληθούν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και στην προσπάθεια από προσανατολισμού από την ουσία. Ωστόσο δεν τρέχουμε καμιά αυταπάτη, επειδή ακριβώς το κράτος έχει συνέχεια, το πολυνομοσχέδιο έρχεται να εμπλουτίσει τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα προγενέσεων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, βλέπε αξιολόγηση, νομοσχέδιο για τις νομές στην εκπαίδευση. Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια και στην κατάπτυστη υπουργική απόφαση για τις κάμερες. Είναι προσχηματικό το επιχείρημα ότι η κρίση της επιβάλλεται ώστε οι μαθητές που λόγω συνθηκών δεν μπορούν να είναι συντάξει να μην μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Λες και δεν είναι η κυβέρνηση και το Υπουργείο που δεν πήραν ούτε ένα μέτρο για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των μαθητών, όλων των μαθητών, στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Λες και δεν κάνονται και επί των ημερών τους χιλιάδες διδακτικές ώρες από ελλείψεις εκπαιδευτικών και μάλιστα υποκανονικές συνθήκες λειτουργίας. Εναντιονόμαστε στο να τοποθετηθούν κάμερες επί της αρχής για παιδαγωγικούς λόγους. Τέλος, είμαστε και σήμερα εδώ για να επιβάλλουμε με όρους κινήματος την υλοποίηση των προϋποθέσεων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων. Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους για έκτακτη χρηματοδότηση κρατική, ώστε να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα και να προχωρήσει άμεσα στη μονιμοποίηση του αναγκαίου προσωπικού για την καθαριότητα. Το κίνημα ήταν αυτό που για χρόνια έβαζε εμπόδια να καθυστερήσουν οι αντιεκπαιδευτικές αλλαγές. Το μαζικό κίνημα εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών είναι αυτό που και σήμερα μπορεί να βάλει φραγμό στα σχέδια της κυβέρνησης.
να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων το κατάπτυστο κολυνομοσχέδιο, να ακυρώσουμε στην πράξη την επέσχυτη υπουργική απόφαση που μετατρέπει το μάθημα σε reality. Καλή συνέχεια στον αγώνα μας. Οι φοιτητές και οι φοιτητικοί μας σύλλογοι δεν πρόκειται στο όνομα της πανδημίας να χαρίσουμε στην κυβέρνηση τα δικαιώματά μας, την εξεταστική, τις σπουδές μας. Να αναλάβουν τώρα κυβέρνηση, υπουργείο και διοίκηση τις ευθύνες τους. Τώρα να δυναμώσει η διεκδίκηση μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους και τους συλλόγους οικοτρόφων για να μην πληρώσουμε ξανά εμείς. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την παιδεία και η τροπολογία για τις κάμερες στα σχολεία. Απαιτούμε άμεσα να καθοριστεί ο χρόνος και ο τρόπος της εξαγωγής της εξεταστικής για όλους τους φοιτητές. Να πραγματοποιηθεί κανονικά η ερευνητική εξεταστική και η διπλή εξεταστική το Σεπτέμβριο. Να δοθεί τώρα έκτακτο κονδύλι κρατικής χρηματοδότησης για τα ιδρύματα για να προσβληθεί προσωπικό στην εκπαίδευση, στη φύλαξη, στη συντήρηση, στην καθαριότητα, να αναβαθμιστούν οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες με το άνοιγμα των ιδρυμάτων. Να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής της αίθουσας διδασκαλίας και εξέτασης με το αναγκαίο υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές, διδάσκοντες και επιτηρητές. Να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι εξέτασης για την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων. Απαιτούμε ειδικά μέτρα και εναλλακτικό τρόπο εξέτασης για να προστατευτούν οι φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αντίστοιχα μέτρα για διδάσκοντες και επιτηρητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Να απελευθερωθεί τώρα ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούμε να δηλώσουμε, να μειωθεί εξεταστέα ύλη. Να ολοκληρωθούν οι πρακτικές, οι ασκήσεις, οι πρακτικές ασκήσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ασφαλιστικά δικαιώματα με την ευθύνη των ιδρυμάτων. Σε περίπτωση που εξετάσεις ή μέρος αυτών γίνουν με τηλεματική διαδικασία, να έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές με ευθύνη του ιδρύματος, εξοπλισμό και δίκτυο για να τις συμμετέσχουν ισότιμα. Η εξέταση να γίνει με τρόπο που δεν θα παραβιάσει τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών. Να ανοίξουν τώρα οι φοιτητικές λέσχες με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας, με καθημερινές απολυμάνσεις, να συντηριζόμαστε δωρεάν. Οι φοιτητές να επιστρέψουν στον τόπο σπουδών τους, με κάλυψη όλων των εξόδων μετακίνησης, διαγραφούν τώρα τα δίδακτρα μεταπτυχιακών και άλλων προγραμμάτων. Να αποκτήσουμε τώρα όλη πρόσβαση σε πανεπιστημιακές και εξοικονομημένες βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά περιοδικά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις από τους χώρους διαμονής μας. Συνεχίζουμε μαθητικά τον αγώνα μας. Τα παιδιά μας φωνάζουν το σύνθημα «Τόσες εξετάσεις ούτε οι ασθενείς θα μας αρρωστήσουν αν δεν ξεσηκωθείς». Και εμείς τους απαντάμε με το παράδειγμα ζωής μας ότι μαζί με τους δασκάλους τους ξεσηκωνόμαστε. Γιατί δεν τα θέλουμε ούτε παπαγαλάκια με την τράπεζα θεμάτων, ούτε σαρδέλες με τα 26 τμήματα, ούτε λιοντάρια σε μια μόνιμη εξεταστική αρένα. Και φυσικά δεν τους θέλουμε όλα αυτά μαζί και ως πρωταγωνιστές σε ένα school reality με online κάμερες. Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, όλους γονείς με την αγωνία μας για το μέλλον της δουλειάς μας, για την υγεία των παππούδων, την καταδίκη των ελλείψεων του συστήματος υγείας, την ανυπαρξία για τους μαθητές ειδικής αγωγής, οι ενώσεις, οι σύλλογοι γονέων της Αττικής και όλης της χώρας, οι ομοσπονδίες, καταφέραμε να αποδείξουμε ότι έχουμε φωνή. Φωνή για την ισότιμη τηλεκπαίδευση των μαθητών, για την υγιεινή και ασφάλεια στο άνοιγμα των σχολείων, για το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, για την επιστροφή τώρα όλων των χρημάτων από τις σχολικές εκδρομές που δεν έγιναν. Και τώρα, εδώ, για άλλη μια φορά, λέμε ότι δεν ονειρευόμαστε αυτό το μέλλον στα παιδιά μας. Καταγγέλνουμε το νομοσχέδιο που κατηγοριοποιεί τα σχολεία, κατηγοριοποιεί τα παιδιά μας, κατηγοριοποιεί τους δασκάλους τους. Τον 21ο αιώνα που με χίλιους τρόπους μας μιλάνε για την τεχνολογία, με χίλιους τρόπους προσπαθούν να βάλουμε για άλλη μια φορά το χέρι στην τσέπη. Λένε λοιπόν όχι. Ορθώνουμε τη φωνή μας και τους το ανταποδίδουμε. Να βάλει τώρα η κυβέρνηση το χέρι στην τσέπη και αφού πάρει πίσω συνολικά το νομοσχέδιο, να δώσει γενναία χρηματοδότηση για μόνιμους γιορισμούς,
χτίσιμο νέων σχολικών μονάδων μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Ένα τέτοιο σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας, ένα τέτοιο σχολείο έχουν ανάγκη, ένα τέτοιο σχολείο δημόσιο, δωρεάν, σύγχρονο και συνολικά θα συνεχίσουμε συλλογικά να διεκδικούμε οι γονείς όλης της χώρας. Δηλώνουμε και από αυτό το βήμα ότι ως επικοινωνιακά παιχνίδια και αν παίξει το Υπουργείο Παιδείας, το νομοσχέδιο είναι αντιεκπαιδευτικό. Η υπουργική απόφαση για την online αναμετάδοση θα μείνει στα χαρτιά. Και πολύ περισσότερο καταγγέλνουμε και σήμερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που προκλητικά για άλλη μια φορά δεν δέχεται να κάνει συνάντηση μαζί μας. Συνεχίζουμε αγωνιστικά με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Δίνουμε και εμείς το παρόν στη σημερινή κινητοποίηση. Είμαστε εδώ και λίγες μέρες αφού άνοιξαν τα σχολεία μας, όπως και την περίοδο της καραντίνας με τους αγώνες μας, με όποιο τρόπο μπορούσαμε και μπορούμε. Με τις κινητοποιήσεις μας διεκδικήσαμε και καταφέραμε μείωση της ύλης πανελλήνιες, τιμή διεξαγωγή των ενδοσχολικών εξετάσεων. Πιέσαμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε μέχρι τέλους για να μην περάσει το όριο ηλικίας στα 17 για τους συμμαθητές μας στα ΕΠΑΛ. Λες και το Υπουργείο δεν ξέρει ότι πολλοί συμμαθητές μας στα ΕΠΑΛ κάνουν και δεύτερη ειδικότητα για να βρουν δουλειά. Είμαστε και σήμερα ξανά εδώ, όπως και τις προηγούμενες φορές, μαζί με τους γονείς μας και τους καθηγητές μας, για να μην περάσει το νομοσχέδιο που κάνει το σχολείο μας ακόμα χειρότερο. Μας φέρουν ξανά την τράπεζα θεμάτων και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση αποφάσισε σε άσχετο νομοσχέδιο να κάνει το σχολείο μας reality, βάζοντας κάμερες στη τάξη μας. Είμαστε εδώ ενάντια και σε αυτή την κυβέρνηση που κατάθεσε το νομοσχέδιο μέσω της πανδημίας και σκοπεύει να το φέρει σε ψήφιση κατά καλό καιρό. Για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει, ξέρουμε ότι μας φοβούνται. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το 2014 καταφέραμε να πάρθει πίσω τράπεζα θεμάτων. Φοβούνται γιατί ξέρουν ότι οι μαθητές δεν θα κάτσουμε στα αυγά μας. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε σχολείο που να μορφώνει όλους τους μαθητές και όχι να μας βγουν και άλλα εμπόδια. Θέλουμε το σχολείο μας να είναι δημιουργικό και όχι εξεταστικό κέντρο. Δεν θέλουμε τα γυμνάσια να δίνουν παραπάνω εξετάσεις. Θέλουμε το σχολείο μας να έχει καθηγητές και προσωπικό καθαριότητας όλο τον χρόνο. Θέλουμε στην τάξη μας να νιώθουμε άνετα και ελεύθερα. Δεν θέλουμε κάμερες μέσα στα σχολεία μας. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των μαθητών των πρότυπων και καλλιτεχνικών λυκείων, ώστε να μην δίνουν παραπάνω εξετάσεις. Καλούμε τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, να πάρουμε αποφάσεις, γιατί έχουμε πολλούς λόγους να ξεσηκωθούμε και τώρα και το Σεπτέμβριο.